είπα προετοιμάσουν το επόμενο επίπεδο κλιμάκωσης. Η εγκατάσταση και η ενίσχυση των αμερικανικών στρατευμάτων στην Πολωνία και τη Ρουμανία αυξάνει τον κίνδυνο κλιμάκωσης της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος και πώς θα μπορούσαν να είναι τα πιθανά σενάρια? Οι επίλεκτες μονάδες της 101ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας των ΗΠΑ που σταθμεύουν στη Ρουμανία λέγεται ότι είναι έτοιμες για να πολεμήσουν μέσα σε μια νύχτα στο ουκρανικό έδαφος. Επιπλέον, οι ΗΠΑ ενίσχυσαν τα στρατεύματά τους στην πολωνική στρατιωτική βάση στο Κοζιάσκο, όπου αναπτύχθηκε, έχει σταθμεύσει δηλαδή μόνιμα, το 5ο σώμα στρατού. Πόσο πραγματικός είναι λοιπόν ο κίνδυνος άμεσης εμπλοκής στον ΗΠΑ και επομένως πιθανής κλιμάκωσης της σύγκρουσης στην Ουκρανία? Οι διοικητές της 101ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας, την οποία η Ουάσιγκτον μετέφερε το καλοκαίρι εν μέσω επιδείνωσης των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ, δείχνουν την εντιμότητα των αμερικανικών στρατευμάτων να εισβάλλουν στην Ουκρανία. Σε συνέντευξή του στο κανάλι CBS News, ο διοικητής της ομάδας μάχης της δεύτερης ταξιαρχίας, συνταγματάρχης Έντουιν Ματθαΐλδης, ισχυρίστηκε ότι οι στρατιώτες θα ήταν έτοιμοι να πολεμήσουν μέσα σε μια νύχτα, εάν η στρατιωτική κατάσταση κλιμακωθεί ή το ΝΑΤΟ δεχτεί επίθεση. Ο αναπληρωτής διοικητής μεραρχίας, διοικητής τμήματος, Τζον Λούμπας, πρόσθεσε: «Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε κάθε εκατοστό του εδάφους του ΝΑΤΟ». Η μεραρχία έχει μοναδικές δυνατότητες να πραγματοποιήσει αεροπορική επίθεση, είπε. Οι στρατιώτες της πολεμικής αεροπορίας, γνωστοί ως Streaming Eagles, μεταφέρθηκαν στην αεροπορική βάση Μιχαήλ Κόγκαλτσνισινού της Ρουμανίας τον Ιούλιο. Για πρώτη φορά μετά από 80 χρόνια, αυτή η επίλεκτη μονάδα που θεωρείται το πιο σημαντικό τμήμα στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου αναδιατάχθηκε. Στις 6 Ιουνίου του 1944 πήρε μέρος στη μεγαλύτερη επιχείρηση απόβασης στην ιστορία στην Ορμανδία. Ο σύλλογος είναι εκπαιδευμένος να είναι έτοιμος για μάχη σε οποιοδήποτε πεδίο μάχης μέσα σε λίγες ώρες. Περίπου 4.700 στρατιωτικοί που έχουν ολοκληρώσει τη θητεία τους που υπηρετούν αυτή τη στιγμή στη ρουμανική βάση. Επιχειρησιακό κέντρο του συλλόγου είναι η δεύτερη ομάδα μάχης της δεύτερης ταξιαρχίας. Ο Αλεξάνδερ Μπάρτος από τη Ρωσική Ακαδημία Στρατιωτικών Επιστημών πιστεύει ότι οι Screaming Eagles δεν αποτελούν σοβαρή απειλή λόγω του μικρού αριθμού στρατιωτών που σταθμεύουν εκεί, αλλά θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην κλιμάκωση. Μια πιθανή εισβολή στην Ουκρανία θα έφερνε τον Αμερικανικό στρατό σε άμεση επαφή με τις ρωσικές δυνάμεις. Ο Μπάρτοκ εξήγησε: «Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ. Η όθηση και η μεγαλοπρέπεια στην οποία επιδίδονται οι Αμερικανοί στρατιωτικοί είναι απόδειξη της άγνοιάς τους. Δείχνουν ότι δεν γνωρίζουν για το τι μπορεί να ακολουθήσει τις ενέργειες για τις οποίες μιλούν». Μια άμεση συμμετοχή των Screaming Eagles στις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία θα αντιπροσώπευε ένα σημαντικό βήμα προς τη στρατιωτική κλιμάκωση, ο ειδικός προειδοποίησε. «Το πρόβλημα δεν είναι η στρατιωτική κάμψη, αλλά η δημιουργία ενός πολιτικού προηγούμενου. Πρακτικά θα αφορά
την είσοδο της Ρωσίας σε πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ και άλλων χωρών του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με τον Μπάρτος, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε πρόσχημα για να περάσουν τα ουκρανικά σύνορα. Και εξήγησε περαιτέρω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μάχονται ήδη στην Ουκρανία με πληρεξούσιο. Μάχονται ήδη με ξένα χέρια. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας έχουν διαμορφωθεί δόλια ως κάνον φόντερ, δηλαδή τις βλέπουν ως τροφή για κανόνια. Και τώρα αυτά τα γενναία αγόρια θέλουν να προσφέρουν τον εαυτό τους ως τροφή για κανόνια. Ο Αλεξάντερ Αρταμόνοφ, στρατιωτικός εμπειρογνώμονας και απόφυτος της Γαλλικής Διπλωματικής Ακαδημίας, συμφωνεί ότι η άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ στη σύγκρουση στην Ουκρανία θα αποτελούσε μεγάλη απειλή. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό που κάνουν οι ΗΠΑ είναι στην πραγματικότητα σύμφωνο, δηλαδή οι ενέργειες των ΗΠΑ αντιστοιχούν στην πραγματικότητα, με τη διάθεση των Αμερικανικών στρατευμάτων. Αυτός εξήγησε. Οι ΗΠΑ δείχνουν απόλυτη ετοιμότητα να προχωρήσουν στην επόμενη φάση της σύγκρουσης. Μπορείτε να το δείτε με γυμνό μάτι. Κατά κανόνα, όσο πιο προκλητικές οι ενέργειές τους, τόσο πιο δυνατά κλαίνε για ειρήνη. Η κλιμάκωση συνεχίζεται. Αν και πριν από λίγες μέρες, ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας, Σεργέι Σόικου, συζήτησε τηλεφωνικά την κατάσταση στην Ουκρανία με τον αρχηγό του Πενταγώνου, Λόιντ Όστιν. Η άφιξη του Αμερικανικού στρατού στη στρατιωτική βάση Μιχάηλ Κόγκαλ Νησινού σηματοδοτήθηκε από μια πανηγυρική τελετή. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε στρατιωτική άσκηση με μαχητικά ελικόπτερα, πυροβολικό, πολυβόλα και τάγκς μαζί με Ρουμάνους στρατιώτες για να επιδείξουν τη δική τους αποτελεσματικότητα. Η άσκηση μιμήθηκε τις μάχες των Ουκρανικών στρατευμάτων εναντίον των Ρωσικών δυνάμεων. Ο Αμερικανικός τύπος περιέγραψε την άσκηση ως σαφές μήνυμα προς τη Ρωσία και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ ότι ο Αμερικανικός στρατός βρίσκεται τώρα σε κοντινή απόσταση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ανακοίνωσε αύξηση του αριθμού των στρατευμάτων στη Ρουμανία μέσω της εναλλαγής ταξιαρχιών και την ανάπτυξη μόνιμης φρουράς στην Πολωνία κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη. Ως αποτέλεσμα, ο στρατός των ΗΠΑ στάλθηκε για πρώτη φορά να σταθμεύσει μόνιμα στη στρατιωτική βάση Κόζιουσκο, κοντά στο Πόζνεν. Οι μονάδες είναι το 5ο σώμα στρατού, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διεύθυνση στρατιωτικών ασκήσεων στην Ευρώπη. Τη συμμετοχή πολυεθνικής δύναμης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στη σύγκρουση στην Ουκρανία θεωρεί επίσης πιθανή ο πρώην επικεφαλής της ΣΥΑ και πρώην διοικητής των Αμερικανικών και Νατοϊκών στρατευμάτων στο Αφγανιστάν, David Petraeus. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, ο Petraeus το υποστήριξε αυτό κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στην εφημερίδα Express. Ο λόγος για κλιμάκωση θα ήταν η επίθεση εναντίον ενός μέλους της Συμμαχίας. Για τον ΝΑΤΟ πρόκειται για μια κόκκινη γραμμή, η υπέρβαση της οποίας θα είχε ως αποτέλεσμα βίαιη αντίδραση. Δήλωσε περαιτέρω. Οι ΗΠΑ και άλλες χώρες μπορούν να απαντήσουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, αλλά ως πολυεθνική δύναμη υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, όχι ως δύναμη του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με την εκτίμηση του Αρταμόνοφ, τα πολωνικά τάγματα είχαν ήδη εισβάλει de facto στην Ουκρανία, με την άδεια του Βλαντιμίρ Τζελένσκι, όταν υπέγραψε αντίστοιχες συμφωνίες με τη Βαρσοβία. Τα πολωνικά στρατεύματα
είναι δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό και οι ΗΠΑ φέρουν αυτομάτως την ευθύνη για την εισβολή των αδελφών τους στα όπλα στην Ουκρανία. Ωστόσο σημείωσε επίσης, όπως λένε Αμερικανοί αναλυτές, σε περίπτωση άμεσης σύγκρουσης με τη Ρωσία, ο Αμερικανικός στρατός δεν θα αντέξει για πολύ. Δεν έχουν πραγματική εμπειρία μάχης. Όλοι θυμούνται την ταπεινωτική απόσυρση των στρατευμάτων από το Αφγανιστάν. Επιπλέον, σε περίπτωση άμεσης σύγκρουσης με τη Ρωσία, ο Αμερικανικός στρατός θα αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα. Μεταξύ άλλων, στον τομέα της υλικοτεχνικής υποδομής, καθώς θα έπρεπε να μεταφέρει πυρομαχικά μέσω του Ατλαντικού ωκεανού. Τα αμερικανικά στρατεύματα δεν θα ήταν σε θέση να περάσουν στην επίθεση σε περίπτωση έλλειψης ανεφοδιασμού και έλλειψης αρμάτων μάχης. Από την άλλη πλευρά, μια πυρηνική πρόκληση από τις ΗΠΑ θα ήταν νοητή, δεδομένου ότι η Πολωνία διαθέτει πολυάριθμες συσκευές για την ανάπτυξη πυράβλων Tomahawk που θα μπορούσαν να εξοπλιστούν με πυρηνική κεφαλή, προειδοποίησε ο Αρταμόνοφ.